Δύο ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη λωρίδα της Γάζας προσγειώθηκαν στο νότιο Ισραήλ λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της ισχύως της 72 ώρης εκεχηρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, ενώ από την πλευρά της Χαμάς αρνήθηκε την ευθύνη για την εκτόξευσή τους. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού, δύο αξιωματούχοι του κινήματο τη Χαμά που συμμετείχαν στι διαπραγματεύσει που πραγματοποιούνται υπό Αιγυπτιακή διαμεσολάβηση στο Κάιρο, ανακοίνωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η Χαμά δεν θα παρατείνει την ισχύ τη 72 ώρε εκεχηρία με το Ισραήλ, η οποία έληξε στι 8 το πρωί. Αρνούμαστε να παρατείνουμε αυτή την εκεχηρία, είναι η τελική απόφαση. Το Ισραήλ δεν έχει προτείνει τίποτε, δήλωσε ο ένα από του αξιωματούχου. Το Ισραήλ είχε προτείνει το βράδυ της Τετάρτης την παράταση επαόριστον της ισχύω της εκεχηρίας υπό τον όρο ότι δεν θα τελεί υπό Οι Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι συνέχισαν κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας τις συνομιλίες που δεν διεξάγονται απευθείας αλλά με την παρεμβολή των Αιγυπτίων σε στόχο τη μετατροπή της προσωρινής εκεχηρίας και διαρκή κατάπαυση του πυρός. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή η μάχη έχει τελειώσει, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Όλα εξαρτώνται από το αν θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο. Θεωρώ ότι οφείλουμε να βρούμε μια ειρηνική λύση, εάν μπορούμε. Πρόσθεσε διευκρινίζοντα ότι το Ισραήλ δεν έχει τίποτε εναντίον του λαού τη Γάζας και ότι θέλει να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από την τρομακτική τυραννία τη Χαμά. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπο των ταξιαρχιών Αλκάσαμ, ο Αμπού Ομπάιντα, δήλωσε ότι η πρώτη απέτηση τη Παλαιστινιακή πλευρά είναι η κατασκευή λιμανιού στη Λωρίδα τη Γάζας και συνοδεύεται από την απέτηση για πραγματικό τερματισμό τη Το Ισραήλ δεν αποδέχτηκε τον τερματισμό του αποκλεισμού τη Λωρίδα τη Γάζα, εξήγησε το στέλεχο τη Χαμά στο Κάιρο. Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις που αποσύρθηκαν από το έδαφος του Παλαιστινιακού θύλακα παραμένουν σε ετοιμότητα κατά μήκος των συνόρων. Χιλιάδες Παλαιστίνοι εγκαταλείπουν από το πρωί τα σπίτια τους, φοβούμενοι νέους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ.